είχε μάθει να αγαπά, δεν είχε μάθει να πονά, δεν νιώθει ούτε τα μισά. Δεν είχε μάθει να αγαπά, δεν είχε μάθει να μετρά, μονάχα υλικά λεφτά. Δεν είχε μάθει λοιπόν Αλέξη Δέλτα αποκλειστικά εδώ στα FM 41 και ήρθε η ώρα λοιπόν να έχουμε τον Αλέξη Δέλτα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα Αλέξη. Καλησπέρα, καλησπέρα σας Star FM, πίσω από την Πελοπόννησο. Τι κάνεις Αλέξη, πού βρίσκεσαι? Μια χαρά, στην Αθήνα με πετυχαίνεις. Στην Αθήνα σε πετυχαίνω. Ναι, γιατί έχουμε δει ένα αρκετή ημέρα με το θέατρο. Ναι. Ήθελα να σου το πω αυτό, έχουμε ξεκινήσει ένα σχήμα με το Χολίδη, την Πάολα, την Ελένη, τη Φουρέιρα και εγώ. 15 ή 14 του μηνός ξεκινήσατε, αν θυμάμαι. Ναι, σωστά. Είχες. Και πάει πάρα πολύ καλά. Σκίζει. Και οπότε με πετυχαίνει την Αθήνα. Και σε πετυχαίνει Αθήνα. Ξέρεις, την προηγούμενη εβδομάδα είχα πετύχει την Έλληνα στη Σκιάθο. Ξέρεις, οπότε λέω, α, κάπου θα τον πετύχω σε κανένα νησάκι γι' αυτό, ξέρεις, να κάνει τις διακοπές του, να έχει κάνει τα μπάνιο του κλπ. Αλήθεια, έχει κάνει κανένα μπάνιο, τίποτα τέτοιο? Όχι, ακόμα τίποτα, ούτε ένα. Ελπίζω την Κυριακή να πάω. Τώρα έχουμε και κάποια τρεξίματα με εκτός Αθήνας και αυτά, οπότε μπορεί να το συνδυάσουμε και έτσι, όπου πηγαίνουμε να κάνουμε και από ένα μπάνιο. Ευελπιστώ να έρθετε και προς τη μεριά της Σπάρτης. Ναι, ναι, αρέσει πάρα πολύ. Οπότε θα μένει. Οπότε έτσι να σε δούμε εδώ κοντά, να περάσουμε για το στούντιο, να τα πούμε, ξέρεις. Οπότε και θα είσαι ο πρώτος που θα το μάθει, γιατί θα περάσει από σένα. Θα σε πάω να πάμε για μπάνιο. Ξέρεις, το θέμα να βρούμε και λίγο χρόνο, αλήθεια, το πολύ σημαντικό, πολύ σημαντικό. Λοιπόν, Αλέξη, ολοκένουργια επιτυχία δεν έχει μάθει. Ολοκένουργια επιτυχία. Τι γίνεται? Σε digital single μορφή έχει κυκλοφορήσει. Σιγά την προσωπική μου δουλειά, εφόσον έφυγα και από το family που ήμουν και από το group που ήμουν στο νεύμα. Κάτσε, μου βιάζεσαι πολύ, θα σε ρωτήσω. Θα σου πάρω και πολλές ερωτήσεις. Και ετοιμάζω, αυτό είναι το πρώτο δείγμα της προσωπικής δουλειάς. Έχω και κάποια άλλα. Αυτό είναι το πρώτο single, ας το πούμε έτσι. Μέσα από το CD που ολοκληρωμένο, το οποίο μην με ρωτήσεις από πού θα βγει και πότε και αυτά, ακόμα είναι ονειρευτά. Απλά έχουμε και άλλες εκπλήξεις και κάποιες άλλες συνεργασίες. Αγία πες μας μερικές. Είναι κάποιες συνεργασίες, οι οποίες ο πρώτος θα τις παίξεις εσύ. Αυτό μπορεί να το εγγυηθώ. Τέλεια. Αλλά δεν μπορώ να σου πω τι και πώς. Α, τέλεια. Οπότε. Αλλά είναι ακόμα νωρίς και βασικά τα κομμάτια είναι ακόμα στο στούντιο. Ήθελα να σου φέρω και κάποιες από τις δυνατότητες, αλλά δεν γινότανε. Εντάξει. Εντάξει, θυμόμαι ότι όταν θα ξαναβγούμε, θα βγούμε με κύριο. Τέλεια, τέλεια. Οπότε, οπότε δεσμεύτηκες στον αέρα, ξέρεις πόσο σημαντικό είναι αυτό. Δεσμεύτηκες στο ενώπιο του κόσμου και ενώπιο αέρα. Λοιπόν, η μουσική του δεν έχει μάθει, είναι Γιάννης Τσικυλής, στίχους δικού σου, έτσι, και φιλική συμμετοχή ο Άγγελος Διάλας. Πώς προέκυψε, ας πούμε, το συγκεκριμένο τραγούδι? Νομίζω έχετε ετοιμάσει 3-4 ακόμα. Ναι, έχουμε ετοιμάσει 3-4 ακόμα. Απλά το συγκεκριμένο το είχα εγώ από όταν έφυγα, δηλαδή λογικά ένα εξάμεινο το είχα στο μυαλό μου και τη μουσική και το στίχο και αυτά, και με βοήθησε ο Γιάννης ο Τσικυλής, φτιάξαμε αυτή την παραγωγή και μετά βρήκα τον Άγγελο, ο οποίος είναι ένα παιδί που έκανε φιλική συμμετοχή, δεν είναι κάποιο μεγάλο όνομα, δεν ήθελα να ξεκινήσω με κάποιον γνωστό. Βέβαια το παιδί είναι πάρα πολύ καλό, είχε πολύ καλή φωνή και τραγουδάει στο σχήμα της Βόσου. Αλήθεια, σκίζει. Είναι πιο έντεχνος. Και ήθελα να δώσει έτσι μια πινελιά λίγο pop σε αυτό το πάρτι. Τέλειο. Το οποίο να σου ενημερώσει κάτι που δεν ξέρεις, είχε γίνει με τον Αδάματα, στους οποίους αρσίνες, δηλαδή στο ίδιο να τα μου ψάξεις. Ναι. Μπορεί να το βρεις και έτσι. Υπάρχει ήδη τεβασμένο στο YouTube, πιο παλιότερο, αλλά με τον Γιάννη είμαστε πάρα πολύ καλοί φίλοι με το παιδί, τον Αδάματα, αλλά επειδή υπήρχαν άλλα διαδικαστικά θέματα, δεν μπορούσα να κυκλοφορήσω ως official κομμάτι αυτό, οπότε κάναμε και αυτή την εκδοχή. Μάλιστα. Αυτό δεν το γνώριζα, να σου πω την αλήθεια. Με ποιος σας αρέσει? Από πολύ λίγοι. Δηλαδή, μη σου πω, η κολλητή μου και ο Γιάννης και αυτή. Η Θεσσαλονίκη παίζεται αυτό το κομμάτι με τον Αδάματα και παίζεται και έτσι. Οπότε υπάρχει, μπορεί να το κυκλοφορήσει σαν remix. Με πιάσε σαν διάβαστο. Με πιάσε σαν διάβαστο. Συγκεκριμένο. Θα το βρει. Τέλεια, τέλεια. Οπότε θα το ψάξω, να σου πω την αλήθεια. Θα σε ψάξω και θα σου πω, ξέρεις, οτιδήποτε μέσω Φουμπού. Γιατί ασχολείσαι με το Facebook, έτσι. Ο κόσμος που δεν το ξέρει μπορεί να σε βρει στο Facebook.
Ναι, είμαι ο ίδιος, γιατί ρωτάνε πολύ κλασικά. Βέβαια, δεν μπορώ να απαντήσω και σε όλο τον κόσμο, γιατί καταλαβαίνεις τι γίνεται. Ναι, είναι αλήθεια. Αλλά, ναι, όσο μπορώ προσπαθώ. Δηλαδή, να γιάχνει την κάνει και αυτά το απαντάω, ρε παιδί μου, σε εγωίδιο σοφίλιο. Γιατί δεν θεωρώ ότι αυτό... είναι κακό να μην παίρνει ο ίδιος το ρίχνει. Αυτό και μπορεί... να έχει άμεση επαφή με τους θαυμαστές του και με τους ακροάτες του και μόνο τον κόσμο θέλει να το ρωτήσει κάτι. Ναι. Αυτό φυσικά ναι. Μπορώ να το επιβεβαιώσω ότι όντως απαντάς στους θαυμαστές και λοιπά στο οποιοδήποτε. Διότι ακριβώς εχθές όταν ήρθε και σου μίλησα στο Facebook, μου απάντησες κατευθείαν. Δεν καθυστέρησες σχεδόν καθόλου. Και ήμουν και στο βιβλίο. Βασικά αυτό που έχει σώσει είναι ότι δεν έχω ίντερνετ στο σπίτι. Ναι. Να είμαι από τους λίγους Έλληνες, ας πούμε, που δεν έχει ίντερνετ στο σπίτι. Έλα, πλάκα κάπου. Όχι, ναι. Δεν έχεις ίντερνετ. Δεν έχω ίντερνετ στο σπίτι, όχι. Πρέπει να βάλω. Όταν πηγαίνω στο όντιο, όταν πηγαίνω, φύγω, όταν δεν έρθει. Δηλαδή, γι' αυτό μπαίνω και ο ίδιος, καταλαβαίνεις. Ασχολείσαι και με MySpace κλπ. Ήδη έχω ένα MySpace, φαντάζομαι έχω να πω τόσο καιρό που δεν ξέρω αν μου τυχόν και το δικό απ' έξω. Αλλά υπάρχει σελίδα, αλλά είναι με νεύμα και στην παλιά μου φίλη. Εκεί μπορείς να βρεις πάρα πολλά βίντεο από συναντήσεις μου. Και από live και από εκπομπές και αυτά είναι πάρα πολύ καλή σελίδα. Μάλιστα. Μάλιστα, οπότε οποιοσδήποτε θέλει να σε βρει μπορεί να σε βρει και στο Facebook, μπορεί να σε βρει και στο MySpace. Τώρα θέλω να σε ρωτήσω ρε Αλέξ, ο λόγος που αποχώρησες από το Family Guy. Είμαι σίγουρος, κρατιώσει να κάνουμε τις ερωτήσεις, απεξηγηθήκαμε για τα δύο. Είδες, στο έφερα απ' έξω απ' έξω. Αποχώρησα, εντάξει, μη φανταστείς, δεν είναι και επαγγελματικά και μουσικά. Είχαμε κάποια κοινή πορεία και τα ίδια πιστεύω και αυτά, αλλά είχαμε κάποια προσωπικά θέματα τα οποία είχαμε διαφορές και θέλαμε άλλα πράγματα στη ζωή μας. Να σου το πω έτσι, γιατί δεν μπορώ να επεκταθώ. Και ειδικά όταν δεν είσαι ένα group φτιαγμένο από κάποια εταιρεία, να έχουν πάρει ας πούμε τρεις ανθρώπους και να τους έχουν βάλει μαζί και να τους πούνε αυτοί. Yeah. Όταν είναι ένα group φτιαγμένο από χρόνια πριν, εγώ είμαι 31 και φαντάζομαι ότι το group το κάναμε 15 χρονών όταν ήμασταν. Έτσι και εγώ και ο ισορροπιστής και ο Ρίκο και εσύ κάποια άλλα μέλη τα οποία έφυγαν στην πορεία. Και όταν είσαι ένα group το οποίο έχει ξεκινήσει χωρίς προβλέψεις και μόνο και μόνο επειδή γουστάρει τη μουσική αυτή, να στο πω και έτσι χήμα, και έχει ξεκινήσει σαν φιλία, με τα χρόνια καταλαβαίνεις ευθύνονται μερικά πράγματα και με κάποιους άλλους παράγοντες αλλάζουν και τα πράγματα που θέλεις στη ζωή να κάνεις. Η αλήθεια είναι αυτή, ξέρεις, εγώ θα το πω αυτό, δεν θέλω να μου το επιβεβαιώσεις κλπ. Μπορεί να είναι είτε οικονομικός παράγοντας, είτε να είναι φιλικός, είτε... ξέρεις, όταν μπαίνεις σε αυτό το star system, αρχίζεις μετά και φύρεσαι. Και ειδικά... Ο οικονομικός παράγοντας δεν έχει να κάνει, ξεπερνιέται πιστεύω. Δηλαδή, πέντε πάνω, πέντε κάτω που λένε τα βρίσκεις, να το πω και έτσι. Τα πράγματα ως... Επίπεδο και συμφιλικό είναι αυτά που είναι πολύ και τα βρίσκει δύσκολα και απογοητεύεσαι και εύκολα όταν ξέρεις, έχεις μάθει αλλιώς τους ανθρώπους και... Αν κάνω λάθος, το... Τι να σου πω τώρα. Μπορείς να σου μιλήσω αρκετά πρώτη φορά, δηλαδή, σε συνεντεύξεις έχω μιλήσει τόσο πολύ για αυτό το θέμα, αλλά καλό θα είναι να ξέρεις, γιατί με ρωτάει παντού. Εντάξει. Και που βρίσκεται, αν δεν ξέρω ακόμα ότι έχω φύγει. Δηλαδή, με ρωτάγανε χθες κιόλας που ήσουν και στο Facebook, με ρώτησε ένας άνθρωπος γιατί δεν είναι σε μια διαφήμιση. Να καταλαβαίνεις. Α, του κατάλαβα, για ένα σοκολατούχο προϊόν.